Χαίρετε αγαπητοί μας φίλοι και σήμερα πάλι κοντά σας για να μιλήσουμε για τους χαιρετισμού της Υπεραγίας Θεοτόκου. Στην προηγούμενη εκπομπή μας αναφέραμε την ωφέλεια την οποία αποκομίζουμε εμείς οι χριστιανοί όταν προσευχόμαστε με τους χαιρετισμού της Θεοτόκου και την εκπομπή αυτή θα την βρείτε στην περιγραφή του βίντεο θα σας έχω βάλει το link να την ακούσετε ή στην λίστα «Σημαντικά και ωφέλιμα», καθώς εκεί θα βρείτε και άλλες εκπομπές ψυχοφελής. Σήμερα θα μιλήσουμε για τα θαύματα των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου, μέσα από τον βίο ενός σύγχρονου Ρώσου Αγίου, του Αγίου Ιεράρχου Ζινοβίου, Μητροπολίτου Τέτρι Τσκάρο, ο οποίος εκοιμήθη εν κυρίω την 23η Φεβρουαρίου του 1985. Ο Άγιος Αυτός αγαπούσε πολύ την Υπεραγία Θεοτόκο και συχνά προσευχόταν σε αυτήν με θερμές προσευχές. Κάποτε κάποιος ιερομόναχος τον ρώτησε τι ακριβώς πρέπει να κάνει ώστε να μείνει πιστός στο Χριστό και να υποφέρει όλες τις δοκιμασίες αν αρχίσουν ξανά οι αιματηροί διωγμοί κατά της Εκκλησίας. Και ο Στάρετς Ζινόβιος του απάντησε «Να προσεύχεσαι στην Υπεραγία Θεοτόκο όσο πιο συχνά μπορείς. Να λες τους χαιρετισμούς της και το Θεοτόκε και Παρθένε. Η Υπεραγία Θεοτόκος φυλάει όποιον λέει αυτές τις προσευχές». Και συνεχίζει ο Άγιος Ζινόβιος ήμουν κάποτε στην εξορία μαζί με έναν επίσκοπο. Απαιτούσαν από αυτόν να υπογράψει ότι συμμετείχε σε συνομωσία κατά των αρχών, στην οποία εμπλέκονταν αρκετά ακόμη άτομα. Στις ανακρίσεις τον βασάνιζαν, αλλά άντεχε τα βασανιστήρια και δεν πρόδιδε τους αδελφούς του. Ο επίσκοπος εκείνος μου διηγήθηκε ότι έλεγε αδιαλείπτο την προσευχή Θεοτό και Παρθένε και τις νύχτες τους χαιρετισμού της υπεραγίας Θεοτόκου, τους οποίους τους γνώριζε από στήθους. Έλεγε ότι αισθανόταν μεν τον πόνο, αλλά μετά έχανε τις αισθήσει του. Εν τέλει, χωρίς να καταφέρουν τίποτε, τον άφησαν ήσυχο. ο Άγιος Ζινόβιος συμβούλευε ότι για να αποκτήσουμε διαρκή πόθο για την προσευχή, να επαναλαμβάνουμε νοερά σύντομες προσευχές, όσο συχνότερα γίνεται. Την νοερά προσευχή δηλαδή που κάνουμε με το κομποσκίνι. «Κύριε βοήθησον, Κύριε Ιησού Χριστέ, Ιετου του Θεού, ελέησον με τον αμαρτωλόν, υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς». Αυτές δηλαδή τις προσευχές, αγαπητοί αδελφοί, τις οποίες καλό είναι να κάνουμε και εμείς με το κομποσκήνι μας. Κύριε Ιησού Χριστέ, η του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό, υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς, χαίρε νύμφια νύμφευτε και τις άλλες προσευχές. Και συνεχίζει ο Άγιος, όμως να μην στηριζόμαστε στις δικές μας προσπάθειες, αλλά να ζητούμε από τον Κύριο να καταπέμψει μέσα μας το χάρισμα της προσευχής. Όλα αυτά του τα είχε διδάξει ο πνευματικός του ο Στάρετς Γεράσιμος, ο οποίος και ο ίδιος ζητούσε από τον Κύριο την σωστή οικοδομή στην προσευχή των πνευματικών του τέκνων, ένα από τα οποία ήταν ο Άγιος Ζινόβιος. Κάποτε ασθένησε η μοναχή Μαρία ήταν βαριά άρρωστη και βρισκόταν ξαπλωμένη στο νοσοκομείο ετοιμοθάνατη. Αφού προσευχήθηκε, κοιμήθηκε και είδε ένα όραμα. Τη εμφανίστηκε ο όσιο Σεραφείμ του Σάροφ μαζί με κάποιον Στάρετς, κάποιον γέροντα δηλαδή, ο οποίος της έδωσε ένα πρόσφορο που επάνω του είχε την παράσταση της εικόνας της Παναγίας των Ιβύρων, την πορταίτησα δηλαδή ο Όσιος Σεραφείμ της είπε «Πήγαινε να διακονήσεις κοντά σε αυτόν τον Στάρετς». Έπειτα αυτό το όραμα η μοναχή Μαρία ανέρωσε και έγινε πνευματικό τέχνο του Στάρετς Σεραφείμ Ρομαντσόφ, ο οποίος μία μέρα την κάλεσε και της είπε να πάει στον Στάρετς Ζινόβιο στην Τυφλίδα. Όταν έφτασε η μοναχή Μαρία, και αντίκρισε τον Στάρετ Ζινόβιο, τη έπεσε η βαλίτσα από τα χέρια. Στο πρόσωπό του ανεγνώρισε εκείνον τον γέροντα που είχε δει στο όραμα μαζί με τον Όσιο Σεραφείμ του Σάροφ. Όταν μπήκε στο κελί του, εκείνος της είπε «Θα αρχίσεις να διακονείς στο παρεκκλήσι της Παναγίας των Ιβύρων». Ο Αρχιεπίσκοπος Αλέξιος, είχε την ευκαιρία να συλλειτουργήσει αρκετές φορές με τον Άγιο Ζινόβιο στον ναό του Αγίου Αλεξάνδρου Νιεύσκη. Έπρεπε να δείτε πώς ο Στάρετς βυθιζόταν στην ανάγνωση των ευχών, έλεγε, με τι αίσθημα διάβαζε το Ευαγγέλιο στην Αγρυπνία, με ήρεμη αλλά ασυνήθιστα συγκινητική φωνή. Όταν ο Άγιος Ζινόβιος ήταν στην εξορία, του επέτρεπαν να απομολώνεται στο δάσος για να προσευχηθεί. Επρόκειτο για ανήκουστη εμπιστοσύνη. Η φυγή ενός φυλακισμένου στο δάσος εθεωρεί το δραπέτευση για τον άνθρωπο που αποφάσιζε κάτι τέτοιο αυθαίρετα και μπορούσαν να τον εκτελέσουν επιτόπου. Ο Άγιος έφευγε τις Κυριακές και τις εορτές και προσευχόταν στην ακτή μιας μικρής έρημης λίμνης έλεγε ότι κάποτε σε μία γιορτή της Παναγίας έλαβε εκεί κάποιο σημάδι σχετικό με την απελευθέρωσή του, όμως δεν απεκάλυψε τι σημάδι ήταν αυτό. Ο Άγιος Ζινόβιος από τα παιδικά του χρόνια αγαπούσε και τιμούσε την Παναγία, η οποία πάντοτε τον βοηθούσε και δεν τον εγκατέλειπε. Όταν ο Άγιος έλαβε το μοναχικό σχήμα άρχισε να προσεύχεται ακόμη περισσότερο και ενέδινε την Ο Αδελφός μας πνευματικός, επιστρέφοντας από το Άγιο Νόρος, μας διηγήθηκε ότι στο πλαίσιο της συνομιλίας που είχε με έναν πολύ γνωστό και φωτισμένο γέροντα, του έθεσε ο γέροντας την εξής ερώτηση. «Γιατί άραγε έχουν τόση χάρη οι χαιρετισμοί της Παναγίας μας. Γιατί μόνο για τους χαιρετισμού έδωσε η δέσποινα την υπόσχεσή της ότι θα προστατεύει και θα υπερασπίζεται όποιον καθημερινά τους απαγγέλει. Γιατί τόσα και τόσα θαύματα έχουν καταγραφεί με την ανάγνωση των χαιρετισμών και όχι για παράδειγμα με τον μικρό ή τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα, ποια εξήγηση δίνετε εσείς. Ο γέροντας του απάντησε «Να σας ρωτήσω κι εγώ κάτι με τη σειρά μου. Γνωρίζουμε ότι τον μικρό παρακλητικό κανόνα τον συνέγραψε ο μοναχός Θεοστήρικτος, ο πρώην λαϊκός Θεοφάνης, ο οποίος μάλιστα ήταν και ομολογητής, υπέρμαχος των Αγίων Εικόνων και υπέφερε πάρα πολλά βασανιστήρια από τους οικονομάχους». Γνωρίζουμε επίσης πως τον μεγάλο παρακλητικό κανόνα συνέγραψε ο Δούκας Λάσκαρης Θεόδωρος προτού να γίνει αυτοκράτορ στη Νίκαια. Ακόμη και για τμήματα του ακαθής του ύμνου γνωρίζουμε ποιοι είναι οι ποιητέ του. Γνωρίζουμε δηλαδή ότι η Ιρμή του κανόνος είναι έργο του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, ενώ από την ακροστιχίδα του κανόνος μαθαίνουμε πω τα τροπάρια τα συνέθεσε ο Άγιος Ιωσήφ ο Υμνογράφος. Αλλά ακόμη παραμένει άγνωστος ο ποιητής των 24 οίκων των χαιρετισμών. Οικασίε, θεωρίες, αναλύσεις επάνω στο θέμα αυτό υπάρχουν από δεκάδες ερευνητές. Συμπέρασμα όμως κανένα. Και ξέρεις γιατί, παιδί μου, επειδή ο ίδιος ο ποιητής των χαιρετισμών θέλησε να παραμείνει στην αφάνεια και στην ανωνυμία. Ο ίδιος επιμελημένα αποσιώπησε την ταυτότητά του. Από ταπείνωση δεν υπέγραψε το αριστούργημά του αυτό και σκόπιμα προτείνει σε την αλφαβητική ακροστιχίδα ώστε να μην μάθει ποτέ κανείς το όνομά του, παρά μόνο ο Θεός και η Παναγία Μητέρα του. Κι αν θες την γνώμη μου, πιστεύω ότι ακριβώς για την άκρα ταπείνωσή του, για την ηθελημένη του αυτή αφάνεια, έχει χαριτώσει ο Κύριός μας και η Παναγία Μητέρα του αυτό του το ποίημα. Επειδή μιμήθηκε στο ανθρώπινο πάντα μέτρο την υψοποιό και άκρα ταπείνωση του Κυρίου και Θεού και σωτήρο ημών Ιησού Χριστού. Επειδή μιμήθηκε πάντα κατά τα ανθρώπινα μέτρα την ταπείνωση της υπεραγίας Θεοτόκου. Εξάλλου και η Θεοτόκος δεν το είπε στην Ελισάβετ. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων ότι επέβλεψεν επί την ταπείνωση της δούλης αυτού. Ιδού γάρ από του νυν μακαριούσι με πάσε εγενεέ. Έτσι λοιπόν και ο ποιητή των 24 οίκων των χαιρετισμών, μιμούμενος πάντα κατά το ασθενές και ανθρώπινο μέτρο, την ταπείνωση του Δεσπότου Χριστού και της Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, μας άφησε ένα ποιητικό έργο γεμάτο από Θεία Χάρη. Και στην συνέχεια, προτού κλείσει η εκπομπή μας, θα αναφέρουμε κι άλλο ένα θαύμα το οποίο συντελέστηκε δια των χαιρετισμών της Υπεραγίας Θεοτόκου. Πριν πολλά χρόνια σε μια αγροτική περιοχή ζούσε μια ευσεβής οικογένεια. Επειδή δεν γνώριζαν πολλά γράμματα, είχαν την ευλογημένη συνήθεια να προσεύχονται μέσα στο σπίτι τους με τον αρχαγγελικό χαιρετισμό και αυτόν ακριβώς τον χαιρετισμό ακούγοντας και ο μικρός γιος της οικογένειας από την παιδική του ηλικία τον επαναλάμβανε συνέχεια είτε βρισκόταν μέσα στο σπίτι, είτε έπαιζε έξω στην αυλή. Μια μέρα που είχε λίγο μεγαλώσει, απομακρύνθηκε λίγο από το σπίτι και πήγε να παίξει με τα άλλα παιδάκια κοντά στο ποτάμι το οποίο περνούσε δίπλα από το χωριό τους. Απρόσεκτο καθώς ήταν το παιδάκι γλίστρισε και έπεσε μέσα στο ποτάμι. Και καθώς ήταν χειμώνα και τα νερά ήταν φουσκωμένα ο μικρός που δυστυχώς δεν γνώριζε κολύμπη παρασύρθηκε γρήγορα από τα ορμητικά νερά. Τα άλλα παιδάκια άρχισαν να φωνάζουν για βοήθεια. Οι χωριανοί έτρεξαν αμέσως και κάποιοι βούτυξαν μάλιστα στο ποτάμι και κολύμπισαν στην προσπάθειά τους να βρουν το παιδί. Εν τω μεταξύ ειδοποιήθηκε και η μητέρα του και γεμάτη αγωνία έτρεξε και αυτή στο σημείο όπου είχε πέσει μέσα στο ποτάμι ο μικρός της γιος. Η ώρα περνούσε και ο μικρός δεν έδινε σημείο ζωής. Κάποιοι άρχισαν να ψάχνουν πια και στις δύο όχθες του ποταμού για να περισυλέξουν το νεκρό σώμα του αγοριού, μιας και ήταν πλέον πεπισμένοι ότι ο μικρός θα είχε πνιγεί. Μόνο η μάνα του είχε στερεί την ελπίδα της στην Θεοτόκο και με δάκρυα στα μάτια την παρακαλούσε να κάνει το θαύμα της και να της χαρίσει το παιδί της. Και ό του θαύματος βλέπουν από το βάθος του ποταμού να ξεπροβάλλει μία μορφή που ερχόταν κόντρα στην φόρα των νερών του ποταμού. Όταν πλησίασε κάπως, διέκριναν τον μικρό να επιπλέει στο ποτάμι με τα ρούχα του στεγνά και να χαμογελάει χαρούμενος χτυπώντας χαρούμενα τα χέρια του. Τόσο η μητέρα όσο και οι υπόλοιποι βούτυξαν στα νερά και ο μικρός χάθηκε στην αγκαλιά της μητέρας του που γεμάτη δάκρυα ευχαριστούσε την Παναγία μας για το θαύμα της. «Μα γιατί κλαις, μανούλα μου», ρώτησε απορριμμένος ο μικρός. «Παιδί μου, τόση ώρα που λείπεις νομίσαμε ότι πνίγηκες και θα σε έχανα για πάντα». «Αχ, μανούλα μου», απάντησε ψύχρεμα ο μικρός. Με το που έπεσα στα νερά ένιωσα δύο χέρια να με σηκώνουν ψηλά. Γύρισα και είδα την Παναγία μας να με κρατάει αγκαλιά. Και όλη αυτήν την ώρα ήμουν μαζί της. Και ξέρεις, μανούλα μου, παίζαμε μαζί. Εγώ την χαιρετούσα όπως με έχει μάθει και όπως κάνω από μωρό που ήμουν. τη έλεγα συνέχεια χαίρε και χαριτωμένη Μαριάμ. Και εκείνη χαμογελαστή μου απαντούσε ο Κύριος με τα σου. Είναι πάρα πολλά τα θαύματα αγαπητοί μου φίλοι τα οποία έχουν συντελεστεί σε όσους προσεύχονται με πίστη και πόνο ψυχής στην υπεραγία Θεοτόκο τα οποία είναι αναρρίθμητα. Αν καταγραφούντουσαν σε βιβλία, ου δύναται ο κόσμος χωρίς τα γραφόμενα βιβλία. Όλες οι βιβλιοθήκες του κόσμου δεν θα μπορούσαν να καταγράψουν όλα αυτά τα θαύματα που έχουν επιτελεστεί με τις μεσητείες και τις πρεσβείες της υπεραγίας Θεοτόκου. Πάρα πολλοί ασθενείς βρήκαν την θεραπεία τους διαβάζοντας τους χαιρετισμού και προσευχόμενοι με πόνο ψυχής πάρα πολλές οι θεραπείες σε ανθρώπους όλων των ηλικιών. Μικρά παιδιά, μεγάλους, μεσήλικες, ηλικιωμένους. Γι' αυτό λοιπόν να μην απελπίζεστε στις δυσκολίες της ζωής. Όλοι μας να μην απελπιζόμαστε. Έχουμε μεγάλη προστασία και παρηγοριά την Θεοτόκο μας. Η Παναγία η Παραμυθία. Γιατί λέγεται και Παραμυθία η Θεοτόκος. Εκτός από τα άλλα προσωνύμια που έχει, γιατί η παραμυθία σημαίνει παρηγοριά. Είναι παρηγοριά η Θεοτόκος. Είναι η φοβερά προστασία. Είναι η οικονόμησα, η οποία ακόμη και οικονομικές δυσκολίες να έχουμε και δυσκολίες ως προς την επιβίωσή μας, ακόμη και για αυτά φροντίζει η Θεοτόκος. Γιατί ο Χριστός μας το είπε στο Ευαγγέλιο ότι μην μεριμνάτε τι θα φάτε ή τι θα πείτε. Έτσι μας λέει ο Χριστός μας, να κάνετε το καταδύναμιν που μπορείτε ως άνθρωποι και θα σας εξασφαλίσω τα απαραίτητα για τη συντήρησή σας. Για όλα με ο Θεός γιατί είναι στοργικός πατέρας και η Παναγιά μας είναι στοργική μητέρα μας. Γι' αυτό λοιπόν να μην αμελούμε να προσευχόμαστε και στο Χριστό μας και στην Θεοτόκο με τους χαιρετισμού της. Στο σημείο αυτό η εκπομπή μας ολοκληρώθηκε. Να είστε όλοι και όλες καλά, η χάρη του Θεού μας να είναι πάντοτε μαζί μας και ήθε η υπεραγία Θεοτόκος να πρεσβεύει για μας και να μας σκεπάζει πάντοτε με την Θεία Σκέπη της.